Μετά από τις δύο πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και νομίζω και πάρα πολύ χρήσιμες για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη διαδικασία του Μάιο 68 στη Γαλλία σε όλη τη διάσταση, τέλος πάντων όσο καλύτερα μπορούμε. Εγώ θέλω να κάνω μια παρέμβαση βασισμένη σε τρία σημεία, προσπαθώντας και από τη μεριά μας να δούμε ποια είναι τα βασικά πράγματα τα οποία θέλουμε να κρατήσουμε σε επίπεδο συμπερασμάτων από μια τέτοια συζήτηση. Το πρώτο, και κατά τη γνώμη μου είναι κοσμογονικό σε σχέση με το τι κατάφερε να δείξει ο Μάης, είναι ότι ο εχθρός δεν είναι ανίκητος. Περιέγραψαν και οι δύο προηγούμενοι σύντροφοι πολύ αδρά το σε ποια περίοδο συμβαίνει ο Μάης 68, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και συμβαίνει σε μια εποχή όπου η κυριαρχία του παγκόσμιου υπεριαλισμού είναι σχεδόν αδιαμφισβήτητη, κρατάζεται ισχυρά πρώτα στο Βιετνάμ και δοκιμάζεται με πολύ ισχυρό τρόπο. Στο λεξιλόγιο των κομμουνιστικών κομμάτων η λέξη επανάσταση δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχουν οι λέξεις και οι όροι της ειρηνικής συνύπαρξης, του ειρηνικού δημοκρατικού τρόπου για τον σοσιαλισμό κτλ. Και φαινόταν ότι ο καπιταλισμός μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να προσφέρει ευημερία κτλ. Ωστόσο, αυτή η πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το 66 ή το 67, ο εργαζόμενος πληθυσμός στη Γαλλία ήταν ο τέταρτος πιο κακοπληρωμένος ανάμεσα στις χώρες κοινής αγοράς, που ήταν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, της ΟΝΕ και της Ευρωζώνης σήμερα, και πληρώναν ανάμεσα στους εργαζόμενους στον χώρο της κοινής αγοράς τους υψηλότερους φόρους και δουλεύανε τις περισσότερες ώρες. Αυτό ήταν η άλλη όψη, να το πούμε η ταξική μεριά, η δικιά μας, της χρυσής ανάπτυξης των 30 χρυσών χρόνων του καπιταλισμού. Επίσης, ο γαλλικός Μάης θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και πολιτικά και κοινωνικά βλάστημος. Βλάστημος με την έννοια ότι δεν δέχτηκε και αμφισβήτησε τους όρους με τους οποίους πεζόταν το κοινωνικό και το πολιτικό παιχνίδι. Αμφισβήτησε και τον ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, αλλά και των παραδοσιακών κομμουνιστικών κομμάτων της μαζικής ρεφορμιστικής αριστεράς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και τον ρόλο του εργατικού κινήματος του μεταπολεμικού, που ήταν ένας ρόλος κυρίως διαπραγμάτευσης για ένα καλύτερο ημερομίσθιο, για λίγο καλύτερες συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο κτλ. Νομίζω, αν κανείς το συνδυάσει αυτό και με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, ειδικά το 66, που κατατροπώθηκε η γαλλική αυτοκρατορία στην Αλγερία, νομίζω ότι ο γαλλικός Μάης ήθελε να αποδείξει κιόλας ότι ο Γάλλος αυτοκράτορας είναι γυμνός. Μια βασική αιτία στη Γαλλία, η οποία δεν αναφέρθηκε στη συζήτηση, έχει να κάνει με το ίδιο το καθεστώς του γκολισμού, του στρατηγού Ντεγκόλ. Ήταν ένα καθεστώς εξαιρετικά αυταρχικό, λειτουργούσε με βασικό γνώμονα τη βία και προσπαθούσε να καταστήλει διαρκώς η απάντηση σε οποιαδήποτε κινητοποίηση ήταν η βία. Δεν υπήρχε ούτε μία απεργία μέχρι το 68 η οποία να είχε καταλήξει με νίκη των εργατών. Σε όλες τις απεργίες νικητές βγαίνανε τα αφεντικά. Άρα υπήρχε τα κέντρα εξουσίας στο γαλλικό κράτος, ήταν πολύ απομακρυσμένα από τη ζωή των απλών ανθρώπων και αυτό δημιουργούσε ένα τεράστιο φάσμα. Και νομίζω ότι αυτό, σε σχέση με το τελευταίο σημείο που έβαλε ο Δημήτρης για την πραγματική εμπειρία των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων που αγωνίστηκαν το Μάιο 68 και οι εμπειρίες τους και μέσα από το φοιτητικό πληθυσμό, αλλά και μέσα από τους ανθρώπους σε επιτροπές αγώνα στα κατηλημένα εργοστάσια, είναι πολύ χρήσιμο για να δούμε πώς μπορεί αυτό το κέντρο εξουσίας που φαίνεται παντοδύναμο, πανίσχυρο, άτρωτο και τόσο απομακρυσμένο, όταν ο κόσμος αρχίζει να συζητάει για τα πραγματικά του προβλήματα και η πολιτική μεταφέρεται πλέον στο χώρο δουλειάς, στο πανεπιστήμιο, στο διάδρομο του γραφείου, όλα τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ, πολύ διαφορετικά. Το δεύτερο σημείο, νομίζω ότι σε αυτό ήταν πολύ, πολύ βοηθητική η συμβολή του Δημήτρη, είναι ότι με το Μάιο 68, ειδικά στη Γαλλία, επανέρχεται η εργατική τάξη στο προσκήνιο. Ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη γενική απεργία που έχει γνωρίσει η Ευρώπη στον 20ο αιώνα και μάλλον αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο συζητάει όλος ο κόσμος με διάφορους τρόπους και με πολλές λαθροχειρίες για τον γαλλικό Μάιο 68. Αντίστοιχες δυναμικές και μαζικές φοιτητικές κινητοποιήσεις είχαν υπάρξει και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Καμία όμως
δεν είχε το ίδιο στίγμα. Ακριβώς γιατί δεν είχε τον ίδιο κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη διαδικασία εργατική τάξη. Νομίζω ότι έχει, τουλάχιστον από τη μεριά μας, έχει μια σημασία να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε δύο παγίδες ή δύο λάθη. Το ένα νομίζω ότι αποφεύγεται πολύ εύκολα και είναι το να μην έχουμε στο μυαλό μας το Μάιο του 68 ως το διήμερο της 10ης και 11ης Μαΐου του 68 με τα οδοφράγματα, τις πολύ όμορφες εικόνες, με φωτιές, με σπασμένα αυτοκίνητα, με φοιτητές που διαδηλώνουν και συγκρούονται με τις δυνάμεις καταστολής. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες κυρίως από τον αστικό τύπο, από την αστική διανόηση που αναπαράγουν τον Μάιο του 68 κατά αυτόν τον τρόπο μόνο, προσπαθούν να χρωματίσουν με πολύ κενές ιδέες μία από τις πιο φωτεινές στιγμές του επαναστατικού κινήματος και των αγώνων στη σύγχρονη ιστορία. Το δεύτερο είναι να αποφύγουμε το λάθος, να πούμε ή να υποστηρίξουμε ότι ο Μάιος του 68 ανέδειξε, μάλλον να το πω αλλιώς, υπάρχουν διάφορες θεωρίες και αυτές δυστυχώς προέρχονται από κομμάτια της αριστεράς και τμήματα της αναρχίας που υποστηρίζουν ότι από το Μάιο του 68 αυτό που αναδείχθηκε δεν ήταν ούτε η φοιτητική εξέγερση, δεν ήταν ούτε η σημασία μιας γενικής απεργίας που μπορεί να παραλύσει κυριολεκτικά ένα πολύ σκληρό και αυταρχικό καθεστώς, αλλά ήταν η ανάδειξη νέων ταυτοτήτων, νέων κοινωνικών κινημάτων, τα οποία από μια διαφορετική μπάντα, υποτίθεται προοδευτική, και αυτά καταλήγουν να είναι αρνητές της ύπαρξης του κοινωνικού υποκειμένου. Να αρνούνται ότι υπάρχει η εργατική τάξη, ότι υπάρχει εργαζόμενος λαός, ο οποίος όταν αποφασίσει να κινητοποιηθεί, η δύναμή του μπορεί να γίνει τεράστια. Αυτό και σε σχέση και με το φορτικό μοντέλο της παραγωγής, που ήταν η τελευταία μαζική εργατική κινητοποίηση με αυτό το μοντέλο παραγωγής. Ουσιαστικά ήταν η τελευταία έκλαμψη εργατικής και κοινωνικής αντίστασης πριν την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού τη δεκαετία του 70. Αυτή η αντίληψη, αντί να προσπαθεί να βρει τους τρόπους μέσα από τους οποίους οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που καταπιέζονται μπορούν να βρουν τον τρόπο ενότητάς τους και πολιτικής και κινηματικής, καταλήγουν να θεοποιούν τα σημεία διαφοροποίησης αυτών των κοινωνικών ομάδων και όχι τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ενότητα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και στην ταινία που δείχναμε χθες στην Κομούνα, Μεγάλες νύχτες, μικρά πρωινά, που είναι εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για το Μάιο του 68, πόσες φορές ακούγεται στα πλάνα από τις γενικές συνελεύσεις το ζήτημα της ενότητας. Ότι υπήρχε, ήταν διαρκές ζητούμενο σε όλες τις συνελεύσεις, σε όλες τις επιτροπές και των φοιτητών και των εργατών, η ενότητα αυτών που θέλουν να αγωνιστούν. Εάν θέλετε, μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με το Μάιο του 68, ισχυριζόμαστε ότι επανέρχεται η εργατική τάξη ως δύναμη απελευθερωτική που μπορεί να κινηθεί για τη χειραφέτηση τη δικιά της, αλλά και ολόκληρης κοινωνίας. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε σχέση με τον ρόλο που είχε και την κεντρικότητα που έχει η εργατική τάξη ήταν ότι αμφισβητήθηκε ο διαπραγματευτικός ρόλος που είχε με τα πολεμικά, με το εργατικό κίνημα. Υπήρχε μεγάλη συζήτηση και στη γαλλική κοινωνία εκείνες τις μέρες για την αναρχία. Ότι προκαλείται μια μεγάλη αναρχία. Ήταν ο τρόμος και ο φόβος, ας πούμε, των αστών και των μικροαστών ότι υπάρχει έλλειψη του κράτους, της εξουσίας, της αστυνομίας κτλ. Ο Τρότσκι μετά την επανάσταση του 1905 αναφέρει ότι η δύναμη της απεργίας έγκειται στην αποδυνάμωση ή στην αποδιοργάνωση της δύναμης κυβέρνησης. Και όσο μεγαλύτερη είναι η αναρχία που προκαλεί μια απεργία, τόσο πιο κοντά βρίσκεται η νίκη της απεργίας. Η δύναμη της απεργίας στη Γαλλία το 1968 ήταν, μάλλον όχι κύρια δύναμη, η αθμομηχανή, ο βασικός μοχλός, ήταν νεαροί εργάτες κάτω των 30 ετών. Γιατί ήταν αυτοί? Γιατί ήταν εκείνο το στρώμα στα εργοστάσια, το οποίο προφανώς ήταν το αίμα του έβραζε και λόγω ηλικίας και δεν είχε την εμπειρία μιας πολύ βαθιά ριζωμένης γραφειοκρατίας των συνδικάτων της ΣΕΖΕΤΕ κατά βάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας τόσα χρόνια μέσα στον εργατικό συνδικαλισμό. Άρα στην πραγματικότητα και με αυτά που έβαλε ο Δημήτρης, το κέντρο, αυτό που βγήκε μπροστά στη γενική απεργία στη Γαλλία, δεν ήταν ούτε
ένα δίθεν νέο προλεταριάτο, το οποίο ήταν τα υπαλληλικά στρώματα. Αργήσανε πολύ να μπουν τα υπαλληλικά στρώματα στην απεργία, είτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε οι γιατροί, είτε οι μηχανικοί, είτε άλλοι εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες. Αυτοί που ήταν οι αρμομηχανοί ήταν το βαρύ προλεταριάτο που υπήρχε στη Γαλλία και στα εργοστάσια. Το τρίτο σημείο και με το οποίο θέλω να κλείσω την παρέμβαση είναι το ζήτημα του πολιτικού υποκειμένου, το οποίο μάλλον λάβει δια της απουσίας του στην εξέγερση του Μάη του 68 στη Γαλλία. Ο Ντανιέλ Μπεν Σαΐντ, αποτιμώντας τα γεγονότα του Μάη του 68 και των προσπαθειών να οικοδομήσουν και πολιτικές οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς κτλ., έλεγε ότι το βασικό πρόβλημα που είχαν και δεν είχαν το εργαλείο να το κάνουν είναι να προσπαθήσουν να ισορροπήσουν πρώτον απέναντι σε μια παραλυτική ρουτίνα, περιγράφοντας τον τρόπο που έκανε πολιτική και συνδικαλισμό το Κομμουνιστικό Κόμμα, το γνωστό business as usual, και από την άλλη από τον κίνδυνο και τα αδιέξοδα που μπορεί να έχει το κύμα του αυθορμητισμού, το οποίο ήταν πάρα πολύ ισχυρό ανάμεσα στην νεολαία, στους φοιτητές και στους νέους εργάτες της εποχής. Και άρα αναφέρει ότι αυτό που χρειαζόμαστε, νομίζω το περιγράφει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, μια ενεργή συλλογικότητα που μοιράζεται την ίδια εκπαίδευση, που είναι εξοικειωμένη με μια κοινή αντίληψη της κατάστασης, των γεγονότων και των καθηκόντων που προκύπτουν από αυτή, και έχει μόνο μια τέτοια συλλογικότητα, έχει κάποιες πιθανότητες, κάποιες, όχι ότι θα γίνει σίγουρα, να ξέρει πώς θα αντιδράσει σε απότομες επιταχύσεις της ιστορίας, όπως αυτή που έγινε, όπως η εξέγερση του Μάη του 68 στη Γαλλία. Η εξέγερση του Μάη δεν ήταν κομμάτι κανενός πολιτικού σχεδίου, καμίας πολιτικής οργάνωσης και κανενός πολιτικού κόμματος. Άρα με αυτή την έννοια υποστηρίζουμε όταν μια αυθόρμητη διαδικασία. Κανένας δεν την είχε προβλέψει, κανένας δεν την είχε σχεδιάσει, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα γίνουμε θειασσόντες του αυθορμητισμού. Η εξέγερση του Μάη οδηγήθηκε στο να βρει δικές της μεθόδους και εργαλεία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις από μιας πολύ σκληρής ταξικής αναμέτρησης. Ποια ήταν αυτά τα εργαλεία? Κάθε κίνημα στην εποχή του προσπαθεί να βρει τα δικά του εργαλεία. Τα εργαλεία που βρήκε ήταν οι επιτροπές δράσης. Οι επιτροπές δράσης εμφανίστηκαν, ήταν διαφόρων ειδών. Υπήρχαν επιτροπές δράσης των φοιτητών, υπήρχαν επιτροπές δράσης κατηλημένων εργοστασίων, υπήρχαν επιτροπές δράσης εργατών και φοιτητών μαζί. Αυτές δεν προέκυψαν το Μάη του 68. Υπήρχαν ως πιο πολιτιστικές, θα μπορούσαμε να τις πούμε, προηγούμενα. Υπήρχαν μικρές οργανώσεις άκρας αριστεράς που είχαν σηκώσει με πολύ μεγάλο τίμημα το ζήτημα της αλληλεγγύης στην Αλγερινή Επανάσταση και ενάντια στη γαλλική κυβέρνηση. Αυτό ήταν και ο λόγος όπου το 66 αναγκάζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα να διαγράψει την νεολαία. Αυτή είναι μια στιγμή πάρα πολύ σημαντική. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος όπου μια κοινωνική οργάνωση, η Ένωση Κομμουνιστών Φοιτητών, μπαίνει ολόκληρη ως κοινωνική, ως συνδικαλιστική οργάνωση σε αντιπαράθεση με την ηγεσία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Και οδηγούνται στη διαγραφή, και αυτός είναι και ο πρόδρομος της ΕΣΕΑ, της νεολαίας, της κομμουνιστικής επαναστατικής νεολαίας, που αντίστοιχα ήταν ο πρόδρομος της ΕΣΕΑ, της επαναστατικής κομμουνιστικής λίγκας στη Γαλλία. Κατά τη γνώμη μας, αυτό που έλειψε από αυτές τις επιτροπές, άρα υπήρχε μια προεργασία. Υπήρχαν και οργανώσεις, μικρές μεν, αλλά υπήρχαν προσπάθειες να οργανωθεί από τα κάτω και η αλληλεγγύη απέναντι στην Αλγερινή Επανάσταση κτλ. Στην κρίσιμη καμπή, όταν ο Ντεγκόλ αποφάσισε ότι θα πάει σε εκλογές για να λύσει μια πολύ χοντρή κρίση του καθεστώτος, και εδώ αυτό θέλω να το υπογραμμίσω ξανά, το καθεστώς για δύο εβδομάδες οδηγήθηκε σε παράλυση, όχι γιατί δεν έγινε το φεστιβάλ των Κανών, ούτε γιατί ήταν κατηλημένη η Σορβόνη, αλλά γιατί ήταν 11 εκατομμύρια, 10, 8 οι εκτιμήσεις διαφέρουν και ανάμεσα στους ιστορικούς, εργάτες και εργάτριες που απεργούσαν και είχαν παραλύσει το καθεστώς. Αν κάποιος διαβάσει μαρτυρίες της εποχής, υπήρχε μια και κάνει τρομερή εντύπωση ραπόρτο ενός Άγγλου δημοσιογράφου, επειδή έχουν φτάσει να απεργούν και οι νεκροθάφτες, με τον τίτλο τον ηρωνικό «Πόπο δεν είναι καιρός να πεθαίνει κανείς στη Γαλλία». Μιλάμε ένα καθεστώς το οποίο ήταν πραγματικά σε παράλυση. Πώς μπορούσε να απαντήσει
το κίνημα απέναντι στην πρόκληση του Ντεγκόλ. Ο Ντεγκόλ πάει σε εκλογές για να ληφθεί η κρίση. Οι επιτροπές θα μπορούσαν να παίξουν έναν ρόλο εναλλακτικής πολιτικής οργάνωσης του κινήματος, που συσπηρώνανε διάφορες ομάδες, διάφορα πολιτικά ρεύματα. Θα μπορούσαν να είναι έστω μια εμβριακή μορφή εναλλακτικής εξουσίας, μιας διαδικής εξουσίας στη Γαλλία. Την ίδια στιγμή, αυτά είναι ερωτήματα του τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει τέτοιες επιτροπές ή πώς μπορεί ένα κίνημα να αξιοποιήσει στα δικά του εργαλεία. Την ίδια ώρα αυτές οι επιτροπές απέρριπταν στο σύνολό τους την ιδέα ενός πολιτικού κόμματος. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι εύκολο κανένας, το λέω αυτό, θα ήθελα να πω κι άλλα, αλλά ξέρω ότι με πιέζει ο χρόνος. Το ξέρω. Είναι πολύ εύκολο να πει κανένας, να κάνει το συμπέρασμα ότι αυτό που έλειπε σε τελική ανάλυση ήταν το επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης. Οι επιτροπές αυτές είχαν ένα συγκεκριμένο όριο πλαίσιο δράσης και πραγμάτων που μπορούσαν να επιτύχουν, και το αυθόρμητο σε τελική ανάλυση δεν σε οδηγεί πουθενά. Ωστόσο, ο ρόλος των ίδιων των επιτροπών ήταν πάρα πολύ σημαντικός στο να εξαπλωθεί ο αγώνας. Δεν καταφέραν τόσο να τον καθοδηγήσουν, αλλά καταφέραν να τον εξαπλώσουν και να είναι διαρκώς η σπίθα που δίνει τη φωτιά, την πάει συνεχώς παρακάτω. Ανέδειξαν την ανεπάρκεια του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και με την αντίστροφη οπτική, ότι ανέδειξαν την αναγκαιότητα, την πολιτική αναγκαιότητα για πολιτικές οργανώσεις επαναστατικής αριστεράς απέναντι στο σταλινικό ρεφορμισμό του ΚΚΚ Γαλλίας, και ίσως σε τελική ανάλυση είναι και μια μορφή πολιτικής ενιαίου μετόπου. Το ζήτημα τώρα εδώ υπάρχει σίγουρα, ξαναμπαίνει και μια προβληματική, μπορεί να μπει και στη συζήτηση είτε στο κλείσιμο, ένα σημείο ακόμα θέλω να πω. Σε σχέση με το κόμμα και το αυθόρμητο μαζικό κίνημα και ποια μπορεί να είναι πραγματικά η σχέση τους κτλ. Σίγουρα πάντως ένα πολιτικό υποκείμενο, το οποίο είναι εργαλείο. Τα πολιτικά υποκείμενα, οι οργανώσεις, τα πολιτικά κόμματα είναι εργαλεία για τους αγώνες εργατικής τάξης, για τους αγώνες της νεολαίας. Έλειπε. Δεν έλειπε η θέληση των εργαζομένων να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι εργάτες θέλανε να συνεχίσουν τον αγώνα, δεν θέλανε να σταματήσουν την απεργία, αλλά δεν ξέρανε πώς να το κάνουν. Αυτό θα τους το έλεγε κάποιος απ' έξω? Μάλλον όχι. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος όπου θα μπορούσε από την αρχή να είχε διαμορφωθεί και μια άλλη στρατηγική σε σχέση με το πού θα μπορούσε να οδηγηθεί ο αγώνας κτλ. Γιατί οι εργάτες δεν θέλανε να σταματήσουν την απεργία? Οι περιγραφές και οι μαρτυρίες εργατών που περιγράφουν μια κατάσταση στους χώρους των εργοστασίων, την οποία οι ίδιοι χαρακτηρίζουν πανηγύρι, γιατί δεν είχαν ωράριο καταπιεστικό, δεν είχαν διευθυντή, είχαν πλέρια δημοκρατία στον τρόπο που οργάνωναν την καθημερινότητά τους κτλ. Μετά από 2-3-4 εβδομάδες ανάλογα το εργοστάσιο, το να γυρίσει κανένα στην προηγούμενη κατάσταση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Κλείνοντας, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό το συμπέρασμα για αυτούς τους ανθρώπους, οι πιο πρωτοπόροι αγωνιστές, αυτοί που ξεκινήσανε και τις επιτροπές αλληλεγγύης πριν το 68, αυτοί που μπήκανε πρώτοι στις κινητοποιήσεις, που οι πρώτες ήταν εξαιρετικά μειοψηφικές. Η πρώτη κινητοποίηση που ξεκίνησε το κίνημα της 22 Μάρτη ήταν 146 φοιτητές μόνο. 146. Οι προτεργάτες, η πολιτική πρωτοπορία αυτών των κινητοποιήσεων ήταν εκείνοι και εκείνες που αμέσως μετά επέμειναν στην υπόθεση του να χτίσουν επαναστατικές οργανώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που μπήκανε και καταλάβανε τη σημασία αυτής της υπόθεσης. Δεν υπήρχε κανένα μοντέλο να το κάνουν αυτό. Έπρεπε να δοκιμάσουν μοντέλα. Και άρα αυτό, νομίζω ότι είναι και αυτό ένα κρίσιμο συμπέρασμα για εμάς σήμερα. Σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη, όπου δεν υπάρχει ένα έτοιμο μοντέλο, πάρτο, κάντο, θα πετύχει, έχει σημασία να μπορούμε να δοκιμάζουμε. Και με αυτή την έννοια, ίσως και οι νέες γενιές των αγωνιστών και των αγωνιστριών της επαναστατικής αριστεράς, είμαστε καταδικασμένοι και καταδικασμένες να μπούμε σε αυτόν τον κόπο του να βρίσκουμε και τα νέα μοντέλα και τους νέους τρόπους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα προσανατολιστούμε και από το στρατηγικό στόχο και από την υπόθεση της επανάστασης και από την υπόθεση οικοδόμησης επαναστατικής οργάνωσης.